Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακή πρωί σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να πούμε ότι το σημερινό special είναι ένα mystery box, το mystery anime για την ακρίβεια του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου νομίζω έχει πάει δίμηνο και άργησε λίγο να έρθει. Είναι το mystery anime θεματολογία Dragon Balls να το πούμε και αυτό. Άργησε λίγο να έρθει διότι είχαμε αργή στην παραλαβή των Funko Pop. Εντάξει, γενικά η Funko Europe δεν υπολογίζει την Ελλάδα και πάρα πολύ και δεν μου αρέσει αυτό, γι' αυτό θέλω να ανεβάσω κι εγώ έτσι με αυτό που κάνω, με την ομάδα στο Facebook, των συλλεκτών που έχουμε φτιάξει και πολλά άλλα. Θέλω να ανεβάσω λίγο την κοινότητα των Funko Pop στην Ελλάδα για να υπολογίζουν και λίγο την Ελλάδα, να ανεβάσουμε γενικά τους τζίρους μας, θα το πω, τις πωλήσεις και αυτά, για να ανεβάσουμε και λίγο, να μας υπολογίζουν λίγο παραπάνω σαν Ελλάδα. Να πούμε ότι το Mystery Box είναι το ελληνικό συνδρομητικό κουτί με πολλές κατηγορίες μάλλον για να πιάσει όλα τα target group. Έχουμε το κανονικό Mystery Box, το Mystery Anime, το Mystery Gamer. Εδώ όπως είπαμε θα δούμε το Mystery Anime, το Mystery Pop το οποίο είναι για τους Funko Pop συλλέκτες. Το Mystery Tees το οποίο έχει τα τρία μπλουζάκια που έχουν το Mystery Box, το Mystery Anime και το Mystery Gamer. Το Mystery Light το οποίο είναι η πιο light έκδοση του κανονικού Mystery Box. Το Mystery Premium που είναι η τούμπανη έκδοση του Mystery Box και αυτή, αλλά είναι λίγο πιο τσιπμένο εκείνο για πιο hardcore συλλέκτες. Έχουμε δει και από εκεί αρκετά. Εκεί είναι κάπου στο κατοστάρικο. Τι άλλο μου διαφεύγει, κάτι του Mystery Pop το είπαμε. Αυτά νομίζω. Κάτι άλλο. Και το My Mystery Box το οποίο βάζουμε εμείς κάποια θεματολογία, μια, δύο, τρεις θεματολογίες όσες θέλουμε και τα παιδιά, η ομάδα του Mystery Box φτιάχνει κάτι ανάλογο για μας. Αυτά, πάμε να μπούμε μέσα να το δούμε σιγά σιγά. Ένα βαρύ κουτάκι με αγαπημένη θεματολογία. Dragon Balls δεν γινόταν να την αφήσουμε. Τώρα θα το ανοίξω έτσι, αν και θα το σκίσω, αλλά. Ναι, για άλλη μια φορά έσκισα το κουτί, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να μπούμε μέσα να δούμε τι παίζει. Ξεκινάμε πολύ ωραία. Εντάξει, κλασική. Ωραίο χρώμα μπλούζας και κλασικό το πορτοκαλί. Είναι το αγαπημένο. Βασικά είναι και το βασικό χρώμα του Dragon Ball. Αυτά που φορούσε ο Goku, γενικά το ντότζο του Master Roshi. Dragon Ball είναι πορτοκαλί και τα σχετικά. Να δω και εγώ λίγο τη στάμπα. Α, έχουμε ο Goku να φαίνεται έτσι. Ο Goku η σκιά του έτσι σχεδιαγραφημένο. Πώς μπορείς να το πεις αυτό. Πάρα πολύ ωραίος. Γάμα τους. Πολύ ωραία μπλούζα. Γενικά το Mystery Box έχει και πολύ ωραίες στάμπες. Αυτό πρέπει να είναι ψηφιακό τύπωμα, πώς το λένε αυτό, και δεν φεύγει, δεν είναι μια απλή στάμπα η οποία θα φύγει μετά από λίγα πλησίματα. Πάμε να δούμε και το αφισάκι για την ακρίβεια και μετά θα δούμε στα πιο καλά αντικείμενα, ας πούμε. Το αφισάκι, ο, νομίζω κατάλαβα, ναι. Εντάξει, είναι όλες οι εκδόσεις του Goku, ας το πούμε. Τι λες τώρα. Εγώ πάνω τον God, Super Saiyan God, πώς το λένε αυτόν τον μπλε, δεν τον πρόλαβα, αλλά όλους τους άλλους τους πρόλαβα, και τον Gaioken και τον Super Saiyan 4 Goku, γενικά όλους τους πρόλαβα, αλλά μόνο τον πάνω εδώ μέχρι εδώ δεν έχω δει. Πάρα πολύ ωραία φύση, αλλά στο κέντρο Super Saiyan 4, ο οποίος είναι ένας από τους πιο, μια από τις πιο δυνατές μορφές Super Saiyan. Λογικά τώρα θα έχει ανέβει κι άλλο, αυτό με τον μπλε μαρί, τον God, ας πούμε, λογικά ήταν ακόμη πιο δυνατό, αλλά όχι και κάποια σπουδαία αλλαγή. Συνεχίζουμε, έχουμε εδώ την αγαπημένη Dragon Ball με τα 4 αστέρια, αυτή που είχε και ο παππούς του Goku εκεί πέρα και η πρώτη Dragon Ball που είδαμε γενικά που είχε ο Goku. Έτσι βρέθηκαν και η Bulma με τον Goku, όταν η Bulma είχε φτιάξει το ραντάρ και έψαχνε τη Dragon Ball πήγε να βρει αυτήν, αλλά αυτή την είχε ο Goku. Βλέπουμε εδώ και license αντικείμενο, μας γράφει Dragon Ball. Αυτό είναι και από το πρώτο Dragon Ball, από την αρχή του Saga. Ποια εταιρεία έχουμε εδώ, Obis, αυτή είναι η εταιρεία και εννοείται είναι ένα licensed προϊόν, έτσι πάρα πολύ ωραίο με τις ετικέτες του και τα σχετικά. Και είναι ένα πλάσι ας πούμε λούτρινο το οποίο γίνεται μπορείς το πεις και μπρελόκ, αν και είναι ωραίο έτσι κάπου μπορείς να το κρεμάσεις άνετα νομίζω. Συνεχίζουμε με ακόμα κάτι το οποίο, α, δυο βασικά, τι ακριβώς να είναι τώρα αυτά, σελιδοδείκτες, λογικά. Λογικά αυτά είναι σελιδοδείκτες. Ένα σχέδιο είναι αυτό ας πούμε. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ και άλλες μορφές του Goku. Έχουμε και Vegeta. Έχουμε και τους κακούς. Αυτό με τους κακούς είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει αυτό παραπέμπει στο Majin Vegeta. Αλλά δεν βλέπω να έχει το μη. Εδώ α, βασικά πρέπει να χνοφαίνεται. Αυτός ο οποίος βγήκε είναι αυτό το καινούριο που έλεγα που λογικά δεν έχω δει εγώ ακόμα. Και εδώ έχουμε αυτούς τους δύο, ένας πιο παλιός, ένας Super Saiyan 3 στον Goku και ένας πιο παλιός από την άλλη μεριά. Βασικά πρέπει να είναι από την αρχή του Dragon Ball Z αυτό ή από τον Dragon Ball. Και εδώ έχουμε ένα Vegeta, ένα Super Saiyan 2 Goku και τους κακούς από εδώ. Πάρα πολύ ωραία σελίδα δείξει αυτούς. Όχι, έχουμε και τον Goku βασικά και τον Vegeta, αλλά ο Vegeta πρέπει να είναι στη Majin φάση του. Είναι το M φαίνεται, Piccolo, Freeza, Majin Buu.
Πάρα πολύ ωραίοι σελιδοδείκτες, λογικά είναι αυτοί. Δεν νομίζω κάτι άλλο να είναι αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζουμε. Ου, έχουμε πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Έχουμε το Vegeta, στην πρώτη εμφάνιση του Vegeta όταν είχε έρθει στον πλανήτη Γη. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πρέπει να έχει ακόμα και την ουρά του, νομίζω. Ναι, από τις πρώτες μάχες που κάνανε που μεταμορφώνονταν ακόμα σε γορίλα και τα σχετικά. Γενικά αυτή είναι μια σειρά η οποία θέλω να ολοκληρώσω κάποια στιγμή. Μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Αυτό είναι το Pop Animation νούμερο 10. Γενικά από τα πρώτα Pop Animation που βγήκαν πρέπει να ήταν Dragon Ball. Όχι, 9, 10. Λογικά κάτι άλλο. Μπορεί να ήταν και Dragon Ball, αλλά πιο πίσω αυτό νομίζω μπορούμε να το ανοίξουμε. Να έχει άλλη σειρά, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς. Έστω είναι από τα πρώτα ποπάκια αυτής της κατηγορίας. Ένα πάρα πολύ όμορφο ποπάκι. Τι λες τώρα για αυτό που έχει εδώ και η Ουράτ, ναι, αυτό που λέγαμε ότι έχει την Ουράτ, εντάξει. Αν και λίγο παλιό, η δουλειά του δεν είναι και η καλύτερη δουλειά που έχουμε δει σε Funko Pop. Αλλά είναι ένα γαμάτο να βλέπουμε λίγο στη βαφή κάποια θεματάκια, ξέρω εγώ. Έχουμε χάσει λίγο βαφή σε ορισμένα σημεία, εντάξει. Λογικό γιατί αυτά έχουν και αρκετά χρόνια που κυκλοφόρησαν, έτσι. Αυτό που λέγαμε που είχαν τις ουρές τους τυλιγμένες με την πρώτη στολή, αυτές τις παλιές στολές που μετά τις βγάλαν όλες, δεν χρησιμοποιούσε κανένας. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και είναι ο αγαπημένος Βετζέτα, ο πρίγκιπας. Πάρα πολύ ωραίο, αυτοί χαλάσαν λιγάκι. Έχουμε, εντάξει, έχουμε AirPlus για προστατευτικό, καλό αυτό. Α, και για τελευταίο αντικείμενο, last but not least, μια βασικά συνήθως έχουμε κούπα. Το κουτί μας έφυγε αλλά δεν μας χρειάζεται και ναι, αυτό είναι ball, ένα ball Dragon Ball, καλό αυτό. Αυτό είναι Dragon Ball. Μετά το ξεπακετάρισμά του που είχε και πολλές ζελατίνες το ανοίξαμε, ναι, από την Abbey Style, αγαπημένη εταιρεία. Και από ό,τι είδα έχουμε καταλάβει, τη μια μεριά έχει τον Goku και από πίσω έχει την 4 Star Dragon Ball. Πάρα πολύ ωραίο μπολάκι, εντάξει, νομίζω μπορούμε να το ανοίξουμε να το δούμε κιόλας. Και από κάτω μας γράφει Dragon Ball Z και τα σχετικά. Ναι, ένα πάρα πολύ ωραίο μπολ δημητριακών μπορείς να το πεις νομίζω. Εντάξει, από τη μια έχουμε τον Goku στην κανονική του μορφή. Από την άλλη έχουμε τον Goku Super Saiyan. Και από την άλλη έχουμε την 4 Star Dragon Ball. Πάρα πολύ γαμάτο μπολάκι. Βαρύ μπολάκι και κάτω λογικά ναι, θα μας γράφει Abbey Style και τα σχετικά. Εννοείται είναι ένα license προϊόν. Πάρα πολύ ωραίο, εντάξει, πάρα πολύ ωραίο κουτί. Τώρα να πούμε ότι εδώ αυτοί οι δύο σελιδοδείκτες πόσο να τους έβρισκες αυτούς περίπου να πουλιόταν. Ξέρω εγώ πως είναι αυτό, εντάξει, ένα πιο light ας πούμε αντικείμενο. Κάνα τα λιράκι, ξέρω εγώ έτσι αυτό, δηλαδή όλο το σετάκι αυτό 3 ευρώ το σετάκι να πήγαινε. Άντε και 4 λίγο παραπάνω το κομμάτι, έτσι τώρα εμείς έχουμε και δύο κομμάτια. Αυτή εδώ η Dragon Ball 4 η οποία, με τα 4 αστέρια η οποία και αυτή είναι ένα license προϊόν. Αυτή και αυτή κάπου στα 5, 6 και 7 ακόμα ευρώ θα μπορούσε να το βρεις αυτό νομίζω να πουλιέται γιατί θεωρείται και μπερλόκ ακόμα. Τα παπάκια εντάξει κλασικά στην Ελλάδα στο 15 ένα απλό κομμάτι. Αν και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο όσο πάει παλιώνει θα εξαφανίζεται. Οπότε ένα warning εδώ πέρα αν κάποιο θέλει να το βάλει στη συλλογή του. Το πάρα πολύ ωραίο φυσάκι. Τα οποία φυσάκια έχουν πολύ γαμάτη ποιότητα και πολύ καλή εκτύπωση και αυτά κάπου στα 5 ευρώ θα μπορούσε να τα βρει να πουλούνται άνετα. Και το γαμάτο μπλουζάκι το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία στάμπα η οποία δεν βγαίνει και εύκολα μετά από αρκετά πλησίματα. Να πούμε ότι και εδώ κάνα 15. Εντάξει, τώρα 2 πάνω, 2 κάτω περίπου και θα μπορούσε να βρει οτιδήποτε από αυτά τα αντικείμενα. Α, το μπολάκι βασικά δεν το είπαμε νομίζω. Αυτό ξέρω εγώ. 12, 15, 10, 10 δεν νομίζω. Εντάξει, είναι ένα γαμάτο μπολάκι license και αυτό 2 ευρώ πάνω πες 2 κάτω. Γιατί έχει ωραία τύπωση, έτσι ανάγλυφα αυτά. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι παιδάκια το κουτάκι μας και για σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, Dragon Ball, αγαπημένη θεματολογία και όλα τα αντικείμενα ένα και ένα. Αυτά παιδάκια μου, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε καλά γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, τα talk show κάθε Τετάρτη που έχουμε μετά τις 11 για διάφορες geek συζητήσεις και τα gaming σαν τη Κυριακή σήμερα έχουν κοπεί προς το παρόν. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει, πως κάνουμε κάτι καινούργιο αν αλλάξει ημέρα. Και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.